Λοιπόν, στον απόϊχο της άνετης, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι νίκης της ΑΕΚ επί του ΠΑΣ Γιάννενα με 4-2, Οδυσσέα, να δώσουμε ένα στίγμα του τι ακριβώς έγινε και εντάξει, και τι θα πρέπει να περιμένουμε με βάση αυτά που είδαμε σήμερα και στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, την Κυριακή κόντρα στον Άρη στο Χαριλάου. Λοιπόν, για πάμε πρώτα απ' όλα το... Ποιο? Το αποτέλεσμα πώς διαμορφώθηκε? Εντάξει, διαμορφώθηκε λίγο περίεργα τον Παναθηναϊκό. Διαμορφώθηκε λίγο περίεργα με το 1-2 που προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά μετά βάλαμε τα 3 γκολ μέσα σε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, αυτό. Ο παίκτης κλειδί ήταν ο Μάνταλος για μένα σήμερα και ο Λιούμπισιτς. Αυτό. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι ο Μάνταλος με το που μπήκε άλλαξε δηλαδή όλη τη ροή του αγώνα και με το έλειπε ένας παίκτης τύπου Μάνταλου ή Γκατσίνοβιτς, ένας παίκτης ο οποίος θα κυκλοφορούσε λίγο την μπάλα και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να μπει ο... τώρα τι με ρωτάς, δεν ξέρω παιδιά, ό,τι πείτε, ό,τι έχει ο Γκατσίνοβιτς φυρίχτε. Εδώ είχαμε την απουσία και του... όχι και του Κάλλης και του Μουκουντή, είχαμε και την απουσία του Αραούχο, ο οποίος επίσης δεν ήταν στην αποστολή και κάπου... Γιατί? Ήταν στην αποστολή ο Αραούχο. Όχι. Ναι, κάπου άκουσα θα παίξει λέει με την ΑΕΚ Β'. Με την ΑΕΚ Β'. Για δες το αυτό λίγο σε παρακαλώ και γιατί ρε παιδιά σημαίνει κάτι τέτοιο. Από το site. Δες κάπου, θα το βρεις. Λοιπόν. Το ανέβασα, ναι. Πάμε να δούμε λίγο τους παίκτες έναν έναν. Ο Στάνκοβιτς δεν νομίζω να έχει ευθύνη για τα δύο γκολ. Όχι. Και μάλιστα στο δεύτερο γκολ ήταν και εκνευρισμένος ιδιαίτερα. Έτσι, με την άμυνά του, δηλαδή ήταν και από την πλευρά εκεί που ήμασταν κι εμείς. Χτυπιόταν, έλεγε δηλαδή πώς έγινε αυτή η φάση. Στην μεταξύ είδαμε, μπήκαν 6 γκολ, τα 5 ήταν από τη μεριά μας. Ναι, καλά, τα 2 δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά τα άλλα τα 3 ήταν όντως πολύ ενδιαφέροντα. Υπήρχε αγωνία, όμως η ΑΕΚ δείχνει αυτό το στίγμα που μας θυμίζει και το παρελθόν. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, θεωρείς ότι αυτή η ομάδα θα το παλέψει μέχρι τέλους και θα γυρίσει το παιχνίδι. Δεν είχα εγώ σε κανένα σημείο του αγώνα, ακόμα και που φτάναμε στο 70, ανησυχία ότι η ΑΕΚ θα χάσει ή θα ταλαιπωρηθεί με τον αγώνα αυτό. Ήμουνα σίγουρος και νομίζω και εγώ εσείς... Εγώ με το που κερδίσαμε το corner, λέω φάση, κερδίσαμε. Αν το βάλουμε δηλαδή, θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Ρε παιδιά, ξέρει κανείς εκεί στη φάση του 3-2, του 4-2, συγγνώμη, τι έκανε ο διαιτητής? Δηλαδή, το χέρι κοίταγε. Κοίταγε χέρι. Επειδή ο Λιούμπισιτς από πίσω ήταν κάπως έτσι περίεργο. Αν έκανε χέρι ο Λιούμπισιτς πριν βάλει τον κόλλο, ναι, ο Πόνσε δηλαδή. Αυτό κοίταζε. Γιατί λέγαμε εκεί στην εξέδρα για offside και τέτοια, αλλά δεν. Δεν από πίσω μας έλεγαν ότι είχε αντί για foul corner. Ο Τάσος ο Παπουτσής λέει μόνο ΑΕΚ. Και άλλα... και τα άλλα σκορ. Ναι, ναι, δώσε λίγο το. Τώρα απλά κοιτάω λίγο εκεί. Γιατί παίζει και είναι και αγώνας. Ναι. Λοιπόν. Θα το φέρω λίγο τα γυαλιά μου. Είναι πάνω στο. Τάπιας. Εκεί. Στη ζυγαριά. Λοιπόν, για δώστε ένα. Λοιπόν. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. 3-3. Ευχαριστώ. Βόλο Σόφι. 3-1. Ατρόμητος Πας Λαμία. 3-1. Α, έχασε πάλι η Λαμία, ναι. Κοίτα που θα μείνει στο τέλος εκτός Ευρώπης. Ευρώπης. Ναι, πήγε, νομίζω, η Ατρόμητος πήγε πάνω από τη Λαμία. Όχι. Ποιος φέρασε? Τι λέει? Ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος έχει 27 θα και η Λαμία 34. Θα το δούμε. Κάπου έγραψαν, λέει, ότι φεύγει Αμερική ο Ραούχο, λέει ο Τόμης Μουτσικόπουλος. Μάλιστα. Για Αμερική για μπάλα, δηλαδή για... Σε ποια ομάδα? Για προσωπικούς λόγους πάει... Ναι, δεν ξέρω. Θα μπορεί να πάει, ναι. Καλά, τώρα έφτιαξε και αυτή την εταιρεία Στεφανία Δάνη. Πώς λέγεται? Τι είναι αυτό? Τα ρούχα. Το brand. Α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, για δώσε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πανετολικός Ολυμπιακός 1-2 με ένα αυτό γκολ. Καλά, ο άλλος μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα του Πανετολικού, ρε, μας δουλεύουν. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όπως έλεγες κι εσύ, αφού δεν μπήκε ο διαιτητής, θα μπει ο παίκτης. Ναι, ναι. Φώτης Αδαμίδης, γεια σας, αεκάρης μου, γεια σου, ρε Φωτάρα.
Λοιπόν, άλλο, συνεχίζουμε. Πας, ΑΕΚ, πας Γιάννενα, στο 4-2. Ωραία, σε εξέλιξη τώρα τι έχουμε. Σε εξέλιξη έχουμε τον Πανσεραϊκό με τον ΠΑΟΚ 0-1 στις Σέρες. Δηλαδή ΠΑΟΚ Β, ΠΑΟΚ Α, ναι, ναι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Β, Πανσεραϊκός είναι σαν να είναι η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Α. Ναι, έχει και τον προπονητή, τον παλιό παίχτη. Α, ναι. Ναι. Αυτός δεν ήταν βοηθός προπονητή. Ο Παύλο. Παύλο Γκαρσία. Παύλο Γκαρσία, βασικός προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν. Όταν είχαν διώξει κάποια στιγμή τον Ρεσβάνη. Κώστα Σφίτσαλης. Και Παναθηναϊκός Άρης 1-0 σε εξέλιξη. Σε ποιο λεπτό είναι, ποιος έβαλε τον γκολ. 25, ο Μπακασέτας. Ο ναι. Μπακασέτας το έβαλε. Στο 3. Μπακασέτα είσαι τρελά. Πάμε λίγο βαθμολογία. Θα γυρίσει και έχει 21 απόδοση. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε βαθμολογία πώς είναι διαμορφωμένη τώρα. ΑΕΚ με 58 βαθμούς. ΠΑΟΚ με 57 με τη live βαθμολογία που είναι σε εξέλιξη στις Δηλαδή αίρες. Του δίνει 3 βαθμούς τώρα, ναι. Το ίδιο με τον Παναθηναϊκό πάει στους 55. Ναι. Ολυμπιακός 53, Άρης 41. Αυτή είναι πολύ μακριά. Άρης 41 και μετά ποιος είναι που βγαίνει εδώ. Λαμία 34. Playoffs, ναι. Αστέρας 31. Ατρόμητος 27. Όφη 24 μαζί με Πανσεραϊκό 24. Βόλος 20, 19 Πανετολικός, 18 Κηφισιά και Γιάννενα 17. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα είναι, για να δούμε ποιος θα είναι στα play-off. Δες τελευταία αγωνιστική που παίζει η Λαμία και που παίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Αν τον φτάνει ο Αστέρας και δεν ξέρω και τα μεταξύ τους. Έχουν και ένα μάτς μεταξύ τους. Όχι, δεν Όχι τελευταίο παιχνίδι είναι. Ποιος παίζει, πού, για πες. Ο Αστέρας στις Σέρες, μισό λεπτό. Στις Σέρες στις 7.30 ώρα του μπερδεύομαι. Την Κυριακή. Κυριακή. Ναι, ένα θεολογή του μισό λεπτό. Πειραιάς 21 μόνο. Άι, καλησπέρα, να σε καλά, νένα μου. Τζορτζ Φωτιάδης, αεκάρα, όλα καλά και συνεχίζουμε. Γουάμπλινγκεν Στουτγκάρδης και ο Γιώργος Συντώτας. Καλησπέρα από Κατερίνη, να σε καλά, Γιώργη. Κάτσε λίγο γιατί είδα κάτι που μου άρεσε. Λαμία, τελευταία αγωνιστική. Είναι με τον ΠΑΟΚ στη Λαμία. Μπορεί να κόψει βαθμούς. Θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό. Δεν ξέρω σε περίπτωση ισοβαθμίας, αν ξέρει κάποιος μεταξύ των δύο ομάδων τι έχουν κάνει. Για δες τα μεταξύ τους παιχνίδια, τι έχουν κάνει. Και τώρα ψάχνω Αστέρα Τρίπολη. 2-1 είχε έρθει στη Λαμία. Είχε κερδίσει η Λαμία. Ναι. Και εντάξει, αν τέτοιο. Αν, βασικά ο Αστέρας δεν μπαίνει playoffs. Τίποτα, μπήκε η Λαμία. Αποφασίστηκε, ναι. Ναι, αποφασίστηκε. Τι, ο Αστέρας τι έκανε δηλαδή. Είχε κερδίσει. 0-1 στην Τρίπολη. Α, έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια. Η Λαμία. Ωραία, άρα η Λαμία είναι στα playoffs. Ωραία, μαζί μας. Μπήκε η Λαμία 100% στα play-off, λέει ο Μιχάλης. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, από την Πονεβασιά. Πάμε να δώσουμε τώρα... Το άλλο βάλε. Στράτο. Τι, μπήκε κάποιο γκολ. Όχι, θέλω να δω τον Παναθηναϊκό. Καλά, θα το δούμε μετά. Η Λαμία πάει, λέει, είναι ένα θεολογή του. Λοιπόν, να σου πω, πες μου λίγο τώρα τα στοιχεία, τα στατιστικά του σημερινού αγώνα. Πες μας λίγο φάσεις, offside, goal, shoot. Στατιστικά εδώ. Αναμενόμενα γκολ 1.37, 0.73. Πολλά έχει. Ναι. Ωραία, το πρώτο που θα λέω. Το πρώτο που θα λέω θα είναι η ΑΕΚ, το δεύτερο τα Γιάννενα. Κατοχή μπάλας. 76-24. Α, εντάξει. Ψιλοκατοχή είχαμε. Εντάξει. Δεν φαίνω. Εντάξει. Ευκαιρίες για γκολ 18-6. Σουτ στον στόχο 6-2. Άστοχα σουτ 10-3. Κάτσε, συγγνώμη. 6 σουτ στον στόχο και βάλαμε τα 4 και αυτοί είχαν 2 στα 2. Έτσι. Mm. Λοιπόν. Άστοχα σουτ 10-3. Κομμένα σουτ 2-1. Ελεύθερα λακτίσματα 19-5. Τι είναι αυτά τα λακτίσματα? Τα φάουλ. Α. Εκτελέσαμε 19 φάουλ ή κάναμε. Κερδίσαμε 19 φάουλ. Κόρνερ 10-2. Offside 2-1. Πλάγια out 28-7. Αποκρούσεις 0-2. Φάουλ 3-18.
Τα ελεύθερα λακτίσματα γεμίσματα είναι. Φάουλ είναι, ρε παιδί. Όχι, φάουλ έχει εδώ. Όχι, δεν είναι. Μάλιστα. Τρία φάουλ κάναμε εμεί στα Γιάννενα, 18 αυτοί σε εμά. Κίτρινε κάρτε 0-5. Πότε πήραν αυτοί οι 5 κάρτε. Ναι. Επιθέσει 142. 72. Επικίνδυνες επιθέσεις 71-23. Ωραία, λοιπόν, για να τελειώσουμε πάμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής και κλείνουμε. Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη. Τι ώρα παίζουμε, Κυριακή? Παίζουμε στις 7.30, στις 7.30 την Κυριακή. Αυτό. Οι υπόλοιποι. Αχα, θέλεις και τους απόλυους. Νίκος Διτσινιάς, γεια σας παιδιά, μας κάναν λίγο καρδιακού σήμερα, αλλά όλα καλά. Όλα καλά, Νικόλα μου, δεν... Λίγο είχαμε εκεί μέχρι να μπει το πρώτο το γκολ, δηλαδή μέχρι να τους σοφαρίσουμε. Μετά ήταν θέμα χρόνου να μπουν και τα άλλα και να ρολάρει η ΑΕΚ κάτω από τις δικές της φυσιολογικές συνθήκες. Λοιπόν. Πήρε κόκκινη η Λαμία. Ο Γουάρντα. Ο Γουάρντα. Παίζεις στη Λαμία. Ο Πανσεραϊκός. Α. Λοιπόν. Ο Γουάρντα δεν παίζει τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Τι χαρά. Όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, λέει ο Νίκος Οτσινιάς, είναι τελευταία αγωνιστική, έχει δίκιο. Όντως. Και καλά για να μην... ΠΑΟΚ, Λαμία, ΠΑΟΚ, μπορούν να κοπούν βαθμοί εκεί. Όφι, Παναθηναϊκός, και εδώ μπορεί να κοπεί η βαθμός. Όφι κινδυνεύει, παιδιά, ξέρει κανείς, Όφι... κυνηγάει κάτι, όχι, δεν κυνηγάει να φύγει από τα play out, δεν ξέρω. Άλλο... είναι όμως 7, είναι 7 πόντους από τον υποβιβασμό. Μήπως παίξει τίποτα play out, λοιπόν. Play out θα παίξει. Μέχρι και Αστέρας θα παίξει. Ωραία. Άλλο, συνεχίζουμε. Εντάξει. Φέτος θα πάνε πολύ κακά τα Γιάννενα. Θα σου πω και μία άποψή μου μετά. Ναι, πες το πρόγραμμα, τελειώνουμε. Ολυμπιακός. Βόλος στις 7.30. Μισό λεπτό κάτι θα κάνω τώρα άλλο. Κυριακή. Ο Κώστας ο Πάγκος λέει: παιδιά, τα τύμπανα δεν ακούγονταν τίποτα σήμερα εδώ από τη τηλεόραση. Σαμποτάζ, δεν ξέρω. Η πραγματικότητα ή πραγματικότητα, διαζευτικό ή που να είχε και εκφωνητές, τίποτα δεν ακούγονταν. Όντως ήταν πάρα πολύ πεσμένη σήμερα η εξέδρα, το πέταλο και χωρίς. Πασούλης. Και χωρίς πανό. Και χωρίς πανό. Το πανό του Μιχάλη που πήγε. Λοιπόν, για πάμε. Πολύ. Θα δούμε τώρα γιατί υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες ζυμώσεις, μαθαίνω, δεν είναι επί της παρούσης αυτό να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Άρη ΣΑΕΚ στις 7.30. Όλα 7.30, όλα 7.30. Ναι. Ολυμπιακός Βόλος, Όφι Παναθηναϊκός, Πανσεραϊκός Τρίπολη. Πας Γιάννενα Ατρόμητος και Λαμία ΠΑΟΚ. Ωραία. Λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό, έχουμε κάτι Θέλω άλλο. Θέλω κάτι να πω. Βεβαίως. Θέλω την άποψή μου του χρόνου ποιοι θα βρίσκονται στην κατηγορία. Α. Καλό βράδυ από Λεμεσό, Δημήτρης ο Μάντακας. Να σε καλά, αδερφέ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, του χρόνου θα βρίσκονται στην κατηγορία η ΑΕΚ. Όχι, ποιοι θα πέσουνε, πες μου, ρε, τώρα, εντάξει. Α. Τώρα, η ΑΕΚ δεν θα πέσει η Κηφισιά. Δεν το βλέπω. Και αισθάνομαι ο Βόλος. Αυτούς τις συμπροβλέπεις, Κηφισιά και Βόλος. Εγώ νομίζω θα πέσει... τα Γιάννενα και ο Πανετολικός. Αυτούς πιστεύω εγώ. Εντάξει, ένα μάτσι είναι όλοι. Ένα να κάνει γκέλα, πάει τελευταίος. Και θα ανέβει ο Λεβαδιακός. Σίγουρα. Και η Καλυθέα. Καλυθέα θα μπορεί γενικά, όποιος θέλει, θα είναι ωραίο ταξιδάκι. Τι ταξιδάκι, διαδρομή. Μπορεί δύο βήματα είναι. Ναι. Λοιπόν, τι παίζει με ράχο, ξέρετε, τίποτα. Στέλιο, άκουσα και εγώ αυτό τώρα που κάποιος είπε εδώ πέρα ότι έχει υποθεί ότι θα φύγει για Αμερική. Κάτι γίνεται πάντως. Σε ποια κάτι, ομάδα. Κάτι παίζει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως κάτι παίζει με τον Ράουχο. Θα το μάθουμε. Είναι από τους πλέον χρειαζόμενους παίκτες της ΑΕΚ. Πέρυσι, όταν ετοιμάστηκε και ήταν καλά, έδωσε πολύ μεγάλο αγωνιστικό στίγμα στην ομάδα. Και θα παίξει στην ΑΕΚ Β. Όχι μόνιμα, στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί τι έγινε, υπάρχει κάποιο θέμα. Τι λέει το ρεπορτάζ. Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική ο Ραούχο. Οπα. Σύμφωνα με το... Μισό λεπτό κάτι μου.
Μάλλον έχει φύγει η Αμερική, λέει ο Νίκος Ρετσινιάς. Αποχωρεί από την ΑΕΚ. Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική ο Αραούχο, σύμφωνα με, με ένα site. Ναι, τι λέει. Γκρέμιο. Όχι Γκρέμιο. Η Γκρέμιο είναι στη Βραζιλία. Δεν ξέρω. Γκρέμιο λέει. Μπαρχή λέει τώρα Λατινική Αμερική, δεν λέει. Ναι, πάει Βραζιλία, Αργεντίνος. Κουφό μου φαίνεται αυτό. Κόλλησε το κινητό. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, αδέρφια, εμείς ραντεβού και πάλι. Α, κάτσε, μισό λεπτό. Με ζωντανή σύνδεση πριν στο ημίχρονο και μετά τον αγώνα του Χαριλάου την Κυριακή. Να είστε συντονισμένοι. 7.30 ξεκινάει ο αγώνας. Από τις 7 παρά. Για πάμε. Η ΑΕΚ θέλει για πάντα τον Αραούχο και θα τον περιμένει. Ναι. Και θα παραμείνει. Ποιος το λέει αυτό? Ένα site. Πού τα βρίσκεις αυτά τα ρεπορτάζ? Στο Google. Ναι, ποιο site το λέει, ο Φούφουτος GR. Newsbreak, break. Newsbreak, μάλιστα, καλό είναι αυτό. Γεια σου Οδυσσέα και Νίκο μας, γεια σου Λίνα μου. Καλό βράδυ και από το Στέλιο το ψώνι. Να είστε καλά αδέρφια, καλό βράδυ. Γεια σας, καληνύχτα.